Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, άντε εδώ ή αλλιώς Antagonizer. Ξέρω συνήθως το πάω διαφορετικά το intro, αλλά λέω να σας κάνω introduction και με το gamer tag μου. Όχι, εντάξει δεν πειράζει. Λοιπόν, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο στο YouTube συνεχίζουμε το Vampire Part 2. Το Part 1 το είχα κάνει πριν από πολλούς μήνες, η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή έχω ψηλοσταματήσει τα YouTube videos, στριμάρω πλέον πάρα πολύ στο Twitch, οπότε μπορείς να με δεις εκεί πέρα να κάνω περιεχόμενο. Πάλι twitch.tv/antagonizer. Παντού θα με βρεις σαν Antagonizer, σε Facebook, σε YouTube. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο, και το Twitch. Α, και το Instagram. Άρα έχουμε και άλλα. Τέλος πάντων, στο σημερινό βίντεο θα δεις τη συνέχεια του Vampire. Εγώ το ξεκίνησα στο Twitch από την αρχή, βέβαια το δεύτερο μέρος θα συνεχίσει από εκεί που τελείωσε το πρώτο, οπότε θα έχω ένα link λογικά κάπου εδώ πέρα θα είναι, για να πατήσεις να δεις το πρώτο μέρος και να δεις τη συνέχεια εδώ πέρα. Σε προειδοποιώ, από τότε έχουν αλλάξει πολλά. Έχει αλλάξει ο χώρος που έχω το γραφείο μου, έχουμε βάλει κάποια φώτα, κάποια props. Έχω δημιουργήσει και λίγο από τότε, αλήθεια είναι, γιατί ήταν το Γενάρη του 20, αλλά okay, η ζωή συνεχίζεται. Στο πρώτο μέρος, να σας κάνω ένα έτσι μικρό backup. Γνωρίσαμε τον Τζόναθαν, τον πρωταγωνιστή μας, ο οποίος είναι ένας χειρουργός αιματολόγος κιόλας, έχει εξειδικευτεί, άντρας στο Λονδίνο, ο οποίος πέθανε κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Γίνεται βαμπύρ και ψάχνει να δει ποιος το έκανε, τι και πώς κτλ. Παράλληλα, στο Λονδίνο το οποίο ζει, 1800 κάτι πρέπει να είναι, πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι από διάφορες αρρώστιες, γιατί η ιατρική δεν ήταν τόσο εξελιγμένη όπως είναι σήμερα, και γίνονται και διάφορες δολοφονίες εκεί πέρα γύρω. Οπότε αυτό μας βάζει σε μια σκέψη ότι θα υπάρχουν και άλλα βαμπύρ. Ανακαλύπτουμε μια δολοφονία, την κάνουμε investigate και συναντάμε τον Dr. Swan C. Αυτός ο κύριος θα μας βοηθήσει και τη συνέχεια θα τη δείτε σε αυτό το βίντεο. Να ξέρετε, επειδή το βίντεο το συγκεκριμένο είναι απόσπασμα από το Twitch, θα έχω κάποια εικονίδια λογικά κάτω από το overlay μου, από τη φάτσα μου, όπου φαίνονται οι recent followers, subscribers και τα donations, και μπορεί καμιά φορά να δείτε κανένα alert, το οποίο μπορεί να μην το έχω κόψει κατά τη διάρκεια που έχω ντουτάρει, γιατί μπορεί να βλέπαμε κάτι εκείνη τη στιγμή. Επίσης, να σας προειδοποιήσω, μπορεί αναδιαστήματα να μιλάω μόνη μου, αλλά στην πραγματικότητα είναι το chat, γιατί ήταν live εκείνη την ώρα. Δεν έχει το super duper wow editing αυτό το βίντεο και γενικότερα τα βίντεο του Vampire τα οποία θα έρθουν, γιατί έχει πάρα πολύ ιστορία και δεν θέλω να σας κόψω πολλά πράγματα. Αυτά τα βιντεάκια είναι για τα άτομα τα οποία γουστάρουν και θέλουν να δουν την ιστορία του Vampire, γιατί έχει πολλή συζήτηση με τα NPC, με τους no playing characters δηλαδή του παιχνιδιού. Οπότε σας αφήνω να το ευχαριστηθείτε όσοι θέλετε, εννοείται, και δεν έχω κάνει και πολλά κοψίματα για να νιώθετε κι εσείς σαν έσασταν εκείνη την ώρα μαζί μου. Ελπίζω να σας αρέσει, οπότε πάμε στο βίντεο. Τελικά βγάλαμε άκρη. Interrogate the locals. Okay, την προηγούμενη φορά όταν είχα κάνει το YouTube βίντεο, μέχρι εδώ είχα φτάσει, αλήθεια είναι. Δεν είχα πάει further. I cannot enter. Υπάρχουν μέσα εδώ άτομα όμως. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Το θέμα είναι αυτά τα βήματα. Προς τα που πάνε. Οκ, ας σας μιλήσουμε κι αυθενείς. Ας την ρωτήσουμε κι αυτήν. What is going on, ξέρω εγώ. Ας το πάμε χαλαρά. Too many dead, sir. First the epidemic. Now all these terrible murders. Οκ, about the murders, αρχικά. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning, drained of blood. It's just horrible. Επίσης, καλός κακός, καλό θα ήταν να μιλάς με όλα τα NPC. Όντως. Οκ, θα προσπαθήσω. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed.
Sewer Dog. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά? I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. I can hear your heartbeat. Will. William Bishop. He came in here earlier tonight. Ah, πουλάκι μου, και μου το κρύβατε. Okay. Γιατί είναι τόσο φοβισμένη? I mean his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Κάτι της φαίνεται περίεργο σχετικά με το δέρμα του. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. Okay. He's never been violent until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. Okay. Κάτι μου λέει ότι ο Will, για να είναι aggressive, ενδεχομένως να είναι vampire. Ενδεχομένως. Τώρα εγώ να μην μιλήσω με αυτόν. Να του τα πω λίγο, να τον βρέξω. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into? Θα χτυπήσω το χέρι στο μπαρ. Μίλα ρε. Τώρα έχουμε hint. Tom, πάρτα. To me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Who is he, αρχικά? Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the cannon factory before it closed. Is he dangerous? Dangerous. Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. Άρα για αυτός είναι μεθύσταγκας. Okay, I need to find him. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the north pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, ψηλός, άρρωστος, μπάσταρδος. Okay. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Ποιο act? Track the killer, inspect the boats. Alright. Let's go then. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? Θα τον βρούμε όμως, είναι το θέμα. Inspect the boats. Oh! Είμαι παντού! Δικό του. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Αυτός είναι ο Will. Examine outfit. This man was armed. Tried to defend himself. What's this? Άρα, ο Will πρέπει να είναι το βαμπύρ που τον σκότωσε. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Και λένε ότι το βαμπύρ το συγκεκριμένο είναι και πολύ aggressive, που μου είπαν ότι ο Will είναι aggressive. Οπότε, άμα ενώσεις τα κομμάτια, τα-δα! Βγαίνει πράγμα. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Πάμε απέναντι. Πήγαμε. Press V to spot. Okay, τους έχω βρει, μην ανησυχείς. Some enemies are more resistant to certain types of damage. Τέλεια. Αυτός έχει resistant στο melee και στο range. Τέλεια. Powers δεν έχει. Και έχει high resistance στο range, άρα πρέπει να πάω από κοντά. Μια χαρά, Τζο, εσύ πώς είσαι? Burn it, boy.
Έλα, έλα. Αμάν. Έλα. Ωραίος. Προφατών. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Πάμε, πάμε, πάμε. Αμάν. Έτσι. Ικανοποίηση. Full ικανοποίηση. Equip and press. Ok. Ποιο είναι το range? Έχω range weapon και δεν το ξέρω. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Ωραίος. Oh man. Αμάν, σου λέω. Έφυγες. Ωραία, 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 ωραία. Ωραία. Αχ, πόσο μου αρέσει αυτό το παιχνίδι, δεν μπορώ. Το λατρεύω. Ξεφεύγει λίγο από το κλασικό το πιου-πιου. Γιατί μπαίνει στη διαδικασία των άλλων να τον φας, ρε φίλε. Να δαγκώσεις, να του ρουφήξεις το αίμα. Αχ. I like. Okay. Ο τύπος ήρθε από κάπου εδώ από ό,τι φαίνεται. New practices, new tactics. Δηλαδή. Okay. Α, new hideout. Okay. Refill all. Έχω και το όπλο, ρε φίλε. Γιατί το όπλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Όπλο πλάκι. Κι όμως δεν μου το έχει. Firearms. Change. Δεν έχω και κάτι άλλο. Άρα εγώ το όπλο αυτό γιατί το έχω. Απλά για να υπάρχει. Μόλις ξύπνησα και σκέφτομαι τι θα φάω. Καλή ερώτηση. Εύλογη ερώτηση. Έλα μου ντε. Press D. Ναι, οκ. Okay. Εν δύσκολο. Κάτσε αυτά να τα κάνουμε recycle, αφού δεν τα χρειαζόμαστε. Αυτό μπορώ να το κάνω upgrade. Και να το κάνω. Μου λείπουν να το. Increase damage dealt by 10%. Nice. Δεν χρειάζεται να κοιμηθώ, η αλήθεια είναι. The truth is. Πάμε, φύγαμε. Α, να τα. Να τα μας. Fresh blood. The whole building reeks. Εντάξει. Όλους τους σκότωσε, φίλε. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Εγώ δεν θα τους σκοτώνω έτσι όλους. Οπ, κατακούγεται εδώ, ρε. Use the scythe. Equip a second-handed weapon and press το δεξί κλικ to use its special ability. Okay. Το θέμα είναι ότι... εγώ για να το κάνω equip, θα σου πω τώρα. Two hands. Off hand. Πώς το κάνω equip αυτό? Αυτός είναι ο Βίλιαμ, νάτος. Αμάν. Ωραία, 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 ωραία. Εύκολος είναι, ευκολάκι. Ευκολάκι.
Ωραίος, ωραίος. Έφυγε. Γεια σου, William. Αδειός, my friend, αδειός. Αυτό ήτανε. Αυτός, τελικά, το θύμα... Τι να κάνεις, ρε πάτερ. Listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. Oh! Return to my flock. They'll stray without me. Όχι! Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? Ποια είναι αυτή? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Η καθαρίστρια ήταν αυτή που μιλήσαμε. Α! Θέλω απαντήσεις! Και δεν μου τις δίνουνε. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires me. Τι να κάνουμε, ρε πάτερ, αφού είναι βαμπύρ τώρα. No, please, I almost tend to my fault. My flock needs me. Yes, go with a good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Αμάν, αμάν. Άρα πρέπει να καταλάβω τι έχει συμβεί στο William. Okay. Μισό λεπτό, παιδιά. Γιατί τώρα παρατήρησα ότι δεν έχω ανοίξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να ανανεώνονται από κάτω εδώ πέρα τα follows και τα subs. Μία ώρα μετά, but it's okay. Λοιπόν, για να μάθουμε τώρα τι έχει συμβεί στο William. This poor creature can't be my mate. Κοίτα πως είναι τα πτώματα, Παναγία μου. Νάτος ο William. Γεια σου, William. Δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί στο William. This is the story of Jonathan. Jonathan is a newborn vampire. He doesn't know his path yet. He needs answers. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just a... Τι άλλο να σας πω, δεν ξέρω. Have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain and victim. Όλα ήτανε. Ε, φίλε, είσαι ένα καλαμάκι να ρουφήξω λίγο, Εύα. Έτσι, έτσι, λίγο. Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. I thought you were gentleman. Α, ήταν η γυναίκα που μιλούσε με τον ντόκτορ. But I will tell you, she values her privacy. Well, London as peaceful as she appears from the middle of the canal. Only that with the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work. Ωρε φίλε. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. First and foremost, I'm a man of science. Και εμείς είμαστε άνθρωποι της επιστήμης. Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. Είμαι και χειρουργός. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Αιματολόγος κιόλας πρέπει να είναι. Have we met?
I attended three of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again. Το λέει και ίδιος λέει, μα τι σύμπτωση λέει, επιστρέφει στο Λονδίνο ένας αιματολόγος και τι έκπληξη είναι και βαμπύρ παράλληλα. Προφανώς. Then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital as a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. Hmm. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this. Θα ψάξουμε δηλαδή και τη μητέρα μας η οποία ήταν άρρωστη, θα τη βρούμε νεκρή. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Let's do this. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book. The beginning of a beautiful friendship. Ωραία. Πολύ ωραία. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Πού να τον κουβαλήσει, καημένη. Yes, Doctor. Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country. Τώρα μάλιστα, μοιάζω γιατρός. Έχω εμπειρία στο αίμα, η αλήθεια είναι. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Adio, Doctor. Adio. Okay. And so our πώς να το πω, our journey begins. It's locked, all right. Φίλε, είναι locked. Δεν μπορώ να κάνω τηλεμεταφορά. Αλλά είναι δυνατόν. Take me to a hospital. Όπα! Κάποιος το παίζει μάγκας. Μας μιλάει ο μέντορας, ε! Φιλαράκι! Το παίζουμε και μπουλείς. Εγώ θα κάνω τον bite, μην ανησυχείς. Be more polite. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. Guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Είμαι doctor. Reed.
Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Alliston. Mr. Cox, let me assist you to that better place. The blood quality indicates how much XP you will obtain from a particular... Αχ, αν αυτά που μου έλεγε ο Σιρκάντιαν. Πώς θα τους φάμε. Θέλω να πάρω το αίμα μου πίσω να σε δαγκώ σας ρουβίξω. Okay. Του μίλησα εγώ τώρα. Κάτι του είπα. Τι του είπα όμως. Α, πρέπει να τον πάω στα Shadows. Για ποιο λόγο ρε παιδιά να τον φάω όμως. Press αυτό το embrace or to release him. Embracing Clay will provide a massive XP boost. Θα υπάρχουν consequences. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον φάω ή να τον αφήσω. Ο Αλ Καπόνε λέει μη δαγκώσει κανέναν. Είναι πολύ σημαντικό. Παμ παμ, πείτε μου. Έλα, chat. Αν φας κάποιον χωρίς να έχεις μάθει για αυτόν πράγματα, χάνεις το extra experience. Ναι, αλλά εδώ πέρα ρε γαμώτο λέω ότι θα πάρω boost. Να μην τον φάω. Αντ. Θα τον αφήσω. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Γεια σου φίλε μου. Να ξέρεις είσαι πάρα πολύ τυχερός. Και λέει θα πεθάνει τώρα και τσάμπα που έχασα το αίμα. Ωραία. Άρα. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. Καλά, κάποια στιγμή θα φάω κάποιον, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά ξέρεις τι, αυτό που μου πάτε τώρα, αν είναι να φάω κάποιον, θα μάθω πολλά πράγματα για αυτόν, να είναι κι υγιής. Οπότε ξέρεις να γίνεται σωστή δουλίτσα. Γαμώτο και είχε 500 XP. Okay. Ας μάθω unknown. Αυτός είναι ντόκτορ, φίλε. Κοίτα πως γυαλίζει. Να φάω nurse. Και εγώ νοσοκόμα είμαι, δεν θέλω να με φάνε. Απλά να τους τρώσω όταν έχεις πάθει τα πάντα για αυτούς. Έχεις δίκιο. Αλ Καπόνε, τα sound commands είναι μόνο για τους subscribers, δυστυχώς. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Urgent. Already making the rounds. That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter Milton to bring him back in. Είμαι καλό βαμπύρ. Thank you, nurse. Όλα για την επιστήμη. Όλα για τον άνθρωπο. Έλα, Sub-Zero! You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Few questions. Για να δούμε. Who is Dr. Sonsi? Μπορεί να τον φάμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πως όχι. Δεν πειράζει, θα πάω στον Τρίο Νότσες να σπαμάρω σαν... Στριμάρει και ο Τρίο Νότσες τώρα. Έλα ρε Sub-Zero. Ωραία. Where is my room? Point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office in the corridor. Okay. Το έχω, το έχω. Thank you, Nurse Crane. Το έχω. Αυτός τι είναι, γιατρός, πάτερ. Θα ήθελα να μάθω λίγα πράγματα για αυτόν. You know. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this. Ah. Blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton.
I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a human eye. I learned to shoot during the war and have carried. Μας την είπε τώρα. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Okay, let's trade. Ξέρω εγώ. Τι θέλει να κάνει trade. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Ah! Bye. Δεν ξέρω ακόμα τι να πάρω και αυτό... Trigger part. Όχι, δεν θέλω ακόμα να πάρω κάτι. Πάω πάνω. 51 μέρες ακόμα για τις 19 δεκάτου. Για το PlayStation 5 να φανταστώ. Research! Καλά. Για να τους φάω όλους, λέει. Λοιπόν, πάμε στο second floor. Και μου είπε έτσι όπως θα ανέβεις, είναι... Πώς πάω στο second floor, ρε παιδιά. Α, από εκεί. Υποθέτω, βασικά. Όχι. Πώς πάω στο second floor. Έχω καεί τώρα. Από εδώ. Όχι, κλειστά. Από εδώ. Οκ, Mr. Doct. Ας εξερευνήσω λίγο. Ου! Attack speed. Nice. Άρα στο one hand είναι 58 το damage. Α, θα πάρω αυτό. Δεν μπορώ να το αλλάξω. Dr. Raid. This is me. This must δεν είσαι ενημέρως, νομίζω. 72.590 λεπτά. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. Αυτό είναι το δικό μου το δωμάτιο. Έχεις δίκιο κι εσύ. Δεν έχω καταλάβει ακόμα πως αλλάζω τα όπλα μου. Δεν είναι τέλειο. You first need to analyze the components you found to unlock new recipes. Click on the... to analyze. Α. Analyze. Lad Regenerator Serum. Okay. Whatever. William Bishop's blood is much more unstable than human. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. Okay. Vampire, λοιπόν, επειδή δεν βλέπετε και όλο το κείμενο, έχουμε supernatural speed. Ότι μπορούμε δηλαδή να κινηθούμε πιο γρήγορα γενικότερα. Δεν μπορώ να το δω. Mesmerism, μόνο δεν πάμε πολύ σε μάνα και deploy its capacity force mortal. Ναι. So βασικά πρέπει να μάθουμε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. 4 εκατομμύρια δε... Παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε 920 XP, 970 δέμι... Να έχουμε και defensive, δεν πειράζει. 600. You can create an invisible barrier absorbing direct damage until it fades. Και αυτό τι είναι? You will block your target's blood in their vein. Α, να τους σπάσουμε. Το ίδιο είναι λέει μηδενικά. Νερντάκια μου εσείς στο chat. Α, ναι, confirm. Πάμε να κοιμηθούμε λίγο, παιδές.
Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Μην ξεχνάς, άμα θέλεις να είσαι σε τέτοια live stream, ακολούθησέ με στο twitch.tv κάθετος Antigonizer για να σου έρχεται ενημέρωση για το πότε κάνω live. Όποτε είναι, γιατί δεν έχω συγκεκριμένο πρόγραμμα, δυστυχώς, λόγω της δουλειάς. Από εκεί πέρα, αν σ' αρέσουν τα βιντεάκια, κάνε subscribe, like και άμα θες να μου προτείνεις κάτι, κάποιο παιχνίδι, οτιδήποτε, γράψε κάτω στα σχόλια. Μπορείς επίσης να με βρεις στο Facebook και στο Instagram με ακριβώς το ίδιο name Antigonizer, αλλά έχουμε και Discord server, οπότε σε περιμένω και εκεί για να τα πούμε. Μέχρι την επόμενη φορά, keep calm and let the game begin. Adios!